φωτιά της Σμύρνης έκαιγε τη Σμύρνη και είχαν συγκεντρωθεί όλοι στην παραλία. Δυνατότητα διαφυγής δεν υπήρχε. 36 καράβια πολεμικά στο λιμάνι. Κανείς δεν πήρε κανέναν. Θα πρέπει να τις ημέρες της πυρκαγιάς και για λίγες εβδομάδες τα θύματα να ξεπέρασαν τις 70.000. Ύπνε που παίρνεις τα παιδιά, έλα πάρε και τούτο, μικρό μικρό σου το δώσα, μεγάλο φέρε μου το. Είπανε όσοι έχουνε μωρά να τα αφήσουνε. Να τα αφήσουνε γιατί κλαίγανε, δεν είχανε να φάνε. Και κλείγανε και του λέει, δεν θα μας ακούσουν τώρα οι Τούρκοι και μας κατασκοτώσουν εδώ πέρα. Και λέει τώρα η γιαγιά μου, γιατί ο παππούς τον είχαν πιάσει οι Τούρκοι. Λέει, τι θα γίνει τώρα, λέει, τι θα κάνουμε. Φεύγοντας από το σπίτι τους, από το χωριό τους, η μητέρα μου, που ήταν 12 χρονών, της ανέθεσε να σηκώνει ένα πάπλωμα. Και σήκωνε λοιπόν ένα πάπλο, ο καθένας κάτι έπαιρνε στον νόμο και έφευγε. Αυτά ήταν όλα όσα μπόρεσαν να πάρουν φεύγοντας. Η πρώτη ομαδική άφιξη των προσφύγων τον Αύγουστο του 1922 μας έγινε γνωστή με ένα δημοσίευμα, πολύ λιτό δημοσίευμα της νέας εφημερίδας ιδιοκτησίας Ιωάννη Μουρέλου. Ο κύριος όγκος όμως του προσφυγικού πληθυσμού που έφτασε στο Ηράκλειο δίδεται το Σεπτέμβριο του 1922. Ακολούθησαν σποραδικές αφήξεις το 1923 και το 1924. Το 1925 δίδεται επίσης μία ομαδική άφιξη προσφύγων από την Καπαδοκία.